Body Tone Pro Gym Equipment will award the winner. Round 1. Επόμενος αγώνας είναι στην κατηγορία μείον 81 κιλών σε αγώνα K1. Είναι 3 δίλεπτοι γύροι. Στην μπλε γωνία Νίκος Κατσάς, kickboxer με ρέκορτ 3 νίκες 0 ήττες, αντιπροσωπεύει το Hellas Combat Jiu Jitsu Team Greece. Στην κόκκινη γωνία Μαρίνος Αριστοτέλους, kickboxer 2 νίκες 0 ήττες, αντιπροσωπεύει το MMA School The Cage στη Λεμεσό, Κύπρο. Ο αγώνας ξεκινάει. Θα να ενημερώσουμε ότι οι κανονισμοί K1 επιτρέπουν λακτίσματα και χτυπήματα με τα χέρια. Δεν επιτρέπεται να πάνε στο έδαφος οι αθλητές. Δεν επιτρέπονται οι πτώσεις και το έδαφος. Επίσης χρησιμοποιούν διαφορετικά γάντια. Βλέπουμε ένα όμορφο low kick από τον Αριστοτέλους. Φαίνεται να χτύπησε κατά λάθος ο Αριστοτέλους χαμηλά τον Κατσά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Στο τέλος που προσπαθεί να μπει, περνά ένα όμορφο low εκεί στο δεξί, με το δεξί, και ένα kick στο πλευρό του Κατσά. Μπαίνει τώρα με χτυπήματα ο Αριστοτέλους. Πέρασε κάποια χτυπήματα στο πρόσωπο του Κατσά. Να δούμε, μπήκε πιο δυναμικά, πιο επιθετικά ο Αριστοτέλους στον πρώτο γύρο. Push kick εκεί από τον Αριστοτέλους. Κατσάς, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει, προχωράει μπροστά. Αριστοτέλους σπρώχνει προς τα πίσω με push kick. Ένα δεξίλο από τον Κατσά. Επιχειρεί το Superman Punch ο Αριστοτέλους. Ξανά παίρνει το low ο Αριστοτέλους και δεύτερο low. Αριστερό δεξί στα γάντια του Κατσά. Δέκα δευτερόλεπτα για τον πρώτο γύρο. Πέρασε ο Κατσά σε ένα low. Τέλος του πρώτου γύρου. Νομίζω ότι ο Αριστοτέλους πήρε περισσότερα σημεία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο του αγώνα. Βρισκόμαστε στον 7ο αγώνα της βραδιάς. Αγώνας K1, στην κόκκινη γωνία Νίκος Κατσάς, στην μπλε γωνία Μαρίνος Αριστοτέλους. Όμορφο δεξιλό από τον Αριστοτέλους. Και αριστερό low. Όμορφο αριστερό low από τον Κατσά.
Ξανά δεξιλό από τον Αριστοτέλους. Βλέπουμε το πόδι του Κατσά ξεκίνησε σιγά σιγά να κοκκινίζει και ένα όμορφο δεξίλαχτισμα στον κορμό του Κατσά. Μπλοκ από τον Κατσά στο λόγο του Αριστοτέλους. Ο Κατσάς προσπαθεί να βγάλει ένα front kick. Εδώ βλέπουμε τον Αριστοτέλους που προσπάθησε να περάσει κάποια χτυπήματα. Όμορφο kick στον κορμό. Απάντησε ο Κατσάς με ένα αριστερό low kick. Ξανά αριστερό low kick από τον Κατσά. Ξανά αριστερό low kick από τον Κατσά. Ο Αριστοτέλους είδαμε ότι προσπάθησε να μπει. Γλίστρησε ο Κατσάς, έπεσε. Τέλος δεύτερου γύρου. End of round two. Seconds out. Round three. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον τρίτο γύρο. Κατσά στην κόκκινη γωνία, Αριστοτέλους μπλε γωνία. Συναντώνται οι άθλητες στο κέντρο του ρινγκ. Αποφεύγει ο Αριστοτέλους τον Κατσά που έχασε την ισορροπία του. Τα πέδωσε και με ένα λάχτισμα. Ξανά ένα low από τον Κατσά. Προσπάθεια για ένα high kick από εκρούει ο Κατσάς. Φεύγει ο Αριστοτέλους, μπαίνει, περνάει ένα-δύο χτυπήματα.
κινείται ο Αριστοτέλους, περνάει, βλέπουμε το πόδι του Κατσάπου έχει κοκκινήσει και από τις δύο πλευρές. Όμορφο Superman Punch από τον Αριστοτέλους. Αποφεύγει και πάλι ο Αριστοτέλους, περνάει low και δεύτερο low στον Κατσά. Κινείται ο Αριστοτέλους κυκλικά. Μετράει το παιχνίδι του, φαίνεται να μην έχει κουδραστεί καθόλου ο νεαρός Κύπριος. Περνάει και ένα δεξί direct, ένα όμορφο low. Είμαστε 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας. Περνάει και ένα όμορφο high kick ο Αριστοτέλους. Παίρνει δυναμικά, τέλος του αγώνα. End of round 3! Ladies and gentlemen, after this fight, we go to the judges' card for scoring. Declaring the winner by a unanimous decision, in the red corner, Marinos Aristo!